Στην ερώτηση τέλος αν θα κλείσουν και οι εκκλησίες, η κυρία Κεραμέως απάντησε ότι θα ακολουθήσουμε αυστηρά τις οδηγίες των ειδικών. Ως την πλέον αποτελεσματική στιγμή χαρακτήρισε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως το κλείσιμο των σχολείων την περασμένη Τρίτη και για 14 ημέρες εξηγώντας τον θέμα 104,6 ότι προφανώς τα σχολεία δεν έκλεισαν για να γίνονται συναθρήσεις εκτός σχολείων. Να μένουμε σπίτι, όσο πιο πολύ μπορούμε να αποφεύγουμε μεγάλες συναθρήσεις, συμπλήρωσε η Υπουργός Παιδείας. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι ξεκινάει εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθώς, όπως είπε, είναι σημαντικό να διατηρηθεί η σχέση του μαθητή-φοιτητή με την εκπαιδευτική διαδικασία. Η διαδικασία αυτή δεν αντικαθιστά την ύλη, αυτή θα αναπληρωθεί όταν ανοίξουν τα σχολεία, διευκρίνησε. Όσον αφορά τα σενάρια για την αναπλήρωση της ύλης, αφού ξεκαθάρισε ότι δεν θα χαθεί ούτε το ακαδημαϊκό ούτε το σχολικό έτος, είπε ότι εάν το σχολείο κλείσουν μέχρι 3 εβδομάδες, αναπληρώνουμε έδαφος με σχετικά ήπιους τρόπους όπως μείωση ώρα στα 35 λεπτά. Για μεγαλύτερο διάστημα εκεί θα μιλήσουμε ενδεχομένως για επέκταση σχολικού έτους, για μείωση ύλης και καθυστέρηση στην έναρξη των πανελληνίων εξετάσεων. Καταρχήν θα προσπαθήσουμε για όσο πιο κοντά στην πραγματική ημερομηνία, συμπλήρωσε για τις πανελλαδικές. Στην ερώτηση τέλος αν θα κλείσουν και οι εκκλησίες, η κυρία Κεραμέως απάντησε ότι θα ακολουθήσουμε αυστηρά τις οδηγίες των ειδικών.